Κύριε Πρόεδρε, εμείς πρέπει να πούμε για την Περιφερειακή Αρχή ότι κάνει λάθος. Και μόνο πολιτικά μπορούμε να κρίνουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Δηλαδή το να φέρνει τέτοιου είδους ψηφίσματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μάλιστα μία μέρα μετά από τον γιορτασμό, έτσι όπως έγινε και πολύ καλά έγινε, και έσπασε αυτή η απαράδεκτη απαγόρευση για τον γιορτασμό της εξέγερσης του λαού και της νεολαίας στις 17 Νοέμβρη του 1973. Εμείς μόνο πολιτικά μπορούμε να κρίνουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι μεθοδεύσεις. Είδαμε όλοι ότι πριν τρεις μέρες βγήκε το Σάββατο το πρωί, βγήκε αυτή η απόφαση και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η οποία για πρώτη φορά συμβαίνει. Πρώτη φορά συμβαίνει φυσικά μετά το 1967. Για πρώτη φορά, με απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας, υπήρχαν αναστολή δύο βασικών άρθρων του Συντάγματος για απαγόρευση της συνάθρησης άνω των τριών σε όλη την επικράτεια για τρεις μέρες. Αυτός μπορεί κανένας να πει ότι είναι ένας νόμος και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να κλείσουν το στόμα και να πειθαρχήσουν σε μια τέτοια πρωτοφανή αυταρχική απόφαση, όπου χτες αποδείχθηκε ότι καμία δουλειά δεν είχε με την προστασία της υγείας των Ελλήνων πολιτών, των ηλικιωμένων, συνολικά του λαού μας. Και αποδείχτηκε γιατί στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώθηκαν από όλη την Ελλάδα 6.000 αστυνομικοί, αρκετοί από αυτούς θετικά κρούσματα κορονοϊού. Όλοι είδαμε στις ειδήσεις ότι αρκετές κλούβες επέστρεψαν πίσω στη Λαμία γιατί οι αστυνομικοί ήταν θετικοί σε κορονοϊό. Επίσης είχαμε άβρες, επίσης είχαμε συνοστισμό των αστυνομικών. Επίσης είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα ψιλοδαρμούς στο κέντρο της Αθήνας απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές, οι οποίοι φόραγαν όλοι μάσκες, οι οποίοι κρατούσαν αποστάσεις και οι οποίοι ήταν σε πολύ μικρό αριθμό με μόνο σκοπό, με συμβολικό τρόπο, να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη. Την ίδια στιγμή που το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι υποστελεχωμένο, την ίδια στιγμή που τα μέσα μαζικής μεταφοράς πηγαίνουν τους επιβάτες σαν σαρδελοβάρελα, παστομένους, την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση με τα σχολεία που μία κλείνουν, μία ανοίγουν, σήμερα και τα δικά μου τα παιδιά προσπάθησαν να κάνουν μάθημα στην περιβόητη τηλεκπαίδευση και μιλάμε για τραγελαφικά σκηνικά. Την ίδια στιγμή, με επίκληση, το ζήτημα της πανδημίας, επίκληση και μόνο επίκληση, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ελλάδα για τρεις μέρες η συνέθρεση άνω των τριών. Αυτή η απόφαση τελειώνει σήμερα. Σήμερα. Δηλαδή από τώρα και μετά μπορούν να συναθρίζονται άνω των τριών. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό λέμε με επίκληση. Αυτός είναι ένας άδικος νόμος. Είναι μια αυταρχική συμπεριφορά. Σε αυτή τη συμπεριφορά έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι, έχει δικαίωμα ο λαός μας να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας. Έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Έχει δικαίωμα με τη μαζική κοινωνική του δράση να πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Με όλους τους τρόπους που και εμείς κάναμε. Δηλαδή με όλους τους τρόπους ότι μαζέψαμε υπογραφές απέναντι σε αυτό, ότι διαμαρτυρηθήκαμε με όλους τους τρόπους και ο λαός μας το εξέφρασε και με το συμβολικό και πρακτικό του τρόπο και στον δρόμο. Γιατί όμως γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι, ιδιαίτερα στις μέρες μας? Εμείς πολιτικά, επαναλαμβάνω, μπορούμε μόνο να το κρίνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του καθένα. Για την περιφέρεια Αττικής υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα. Το πρακτικό ζήτημα είναι ότι ο Περιφερειάρχης, δεν είναι προσωπικό στο Περιφερειάρχη, είναι η Περιφερειακή Δίκηση, έχει ανάγκη αυτές τις ψήφους. Δηλαδή έχει ανάγκη τις ψήφους κομμάτων, χώρων, που εκλέχτηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο με αυτό το γνωστό ακροδεξιό, ρατσιστικό, μυτσαλόδοξο λόγο. Με αυτό το λόγο εκλέχτηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και έχουν Περιφερειακούς Συμβούλους. Για την Περιφερειακή Διοίκηση, από ό,τι φαίνεται, αυτές οι ψήφοι για να περνάει κρίσιμες αποφάσεις δεν μυρίζουν. Δεν σου λέει ψήφοι, είναι σαν τους άλλους. Άρα θα κάνω προσπάθεια να τους πάρω. Να τους έχω σε κρίσιμες ψηφοφορίες να με στηρίζουν, να με ψηφίζουν. Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από το κυβερνητικό κόμμα, αλλά και από άλλους χώρους, όχι μόνο το κυβερνητικό κόμμα,
σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο έχουμε και το άλλο κόμμα της περιβόητης ελληνικής, πώς το λένε, λύσης. Λοιπόν, που κάνει μια συγκεκριμένη προσπάθεια σε ανθρώπους οι οποίοι μετά την καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής από το δικαστήριο, μετά την καταδίκη, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την καταγωγή τους από τη Χούντα, από την δικτατορία των συνταγματαρχών, από τους γερολαδάδες, από τους ταγματασφαλίτες, από τους κουκλοφόρους που κατέδαν αγωνιστές, από τους βασανιστές, από εκεί είναι, και οι οποίοι βρίσκονται, και αρκετοί από αυτούς, όπως είδαμε και χθες, και μέσα στους χώρους του κρατικού μηχανισμού, στα σώματα ασφάλειας κτλ., νιώθουν πολιτικά άστεγοι και νομίζουν κάποιοι ότι βρήκαν την ευκαιρία, αυτούς τους πολιτικά άστεγους πλέον, από την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής, να τους αγκαλιάσουν, να τους χαϊδέψουν και να τους βάλουν κάτω από τις φτερούγες μιας μεγαλύτερης παράτασης. Γι' αυτό λέμε, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος, γιατί εδώ υπάρχει η παροιμία που λέει και ο λαός μας, για το φίδι στον κόρφο σας. Αυτό λέμε, κάνετε λάθος. Για το φίδι στον κόρφο σας, που το ζεσταίνετε. Λοιπόν, σας το λέγαμε και όταν χαϊδεύατε Χρυσή Αυγή. Σας το λέγαμε ότι όταν λέγατε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα σαν όλα τα άλλα. Σας το λέγαμε. Σας το λέγαμε πριν αρχίσει και δολοφονεί ανθρώπους. Και μας λέγατε, τι είναι αυτά που λέτε, ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αυτά μας λέγατε. Λοιπόν, σας το λέμε και τώρα. Πρέπει να διαχωριστείτε από αυτό το λόγο. Πρέπει να διαχωριστείτε από αυτή την τακτική. Και πρέπει να διαχωριστείτε και από αυτή την προσπάθεια που γίνεται να επιβληθεί ένα κλίμα τρομοκράτησης των εργαζομένων του λαού μας, ένα κλίμα τρομοκράτησης συνολικά του ελληνικού λαού μπροστά σε αυτά που έρχονται. Γιατί, για να μην γελιόμαστε. Αυτή τη στιγμή, με ευθύνες της κυβέρνησης, το συζητήσαμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά, συζητάγαμε για τα μέτρα προστασίας της υγείας και του λαού της Αττικής. Με ευθύνη της κυβέρνησης βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Για την κατάσταση του σύστημα υγείας, για τα μέτρα που δεν πάρθηκαν, για να μην τα ξαναπούμε. Και σε αυτή την κατάσταση, ενώ θα έπρεπε να πάρθουν, ακόμα και τώρα που μιλάμε, επίγοντα μέτρα για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, επίγοντα μέτρα για να υπάρξει ένα κλίμα προστασίας, αλλά και ένα κλίμα, ας το πούμε, τσιλοποίηση αυτών των μέτρων συνολικά από τον πληθυσμό, χωρίς αντιφάσεις, χωρίς ανορθολογικές ερμηνείες, χωρίς να λένε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, χωρίς να λένε άλλα σήμερα, χωρίς να λένε άλλα αύριο, που δημιουργούν ένα κλίμα αμφισβήτησης των υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλων. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κυβέρνηση, η οποία μάζεψε την προηγούμενη εβδομάδα την κοινοβουλευτική της ομάδα, την κυβέρνηση, και είπε ότι εγώ το πρόγραμμά μου, το μεταρρυθμιστικό μου, όπως το λέει η ΣΥΚΑΤΑ, έργο μου, θα το συνεχίσω ακάθεκτη. Και τι έχει μέσα εδώ, νόμους θα ψηφίσει. Οι οποίοι θα γίνουν νόμους του κράτους, θα γίνουν νόμοι του κράτους, θα εφαρμοστούν από την επόμενη μέρα, όπως ο νόμος για να ρευστοποιεί την περιουσία των ανθρώπων, να τους αφήνει μόνο 600 ευρώ και να τους παίρνει το σπίτι. Όπως ο νόμος που έχει στα σκαριά και λέει θα το φέρει, που να κάνει το 8ωρο 10ωρο. Δηλαδή επιστρέφουμε 143 χρόνια πίσω. Ο νόμος 2220 του 1920 είναι αυτός που έφερε στην Ελλάδα το 8ωρο. Και ερχόμαστε το 2020, 100 χρόνια μετά, με νόμο να καταργήσουμε το 8ωρο και να το κάνουμε 10ωρο. Και αυτός ο νόμος έρχεται πότε? Έρχεται όταν με αυτές οι δίκες που περιγράψαμε και περιγράφτηκε εσείς πολύ γραφειρά και πριν λίγο ο Περιφερειάρχης, ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, υπάρχουν συνθήκες εγκλεισμού, οι εργαζόμενοι είναι κλειδωμένοι στα σπίτια τους. Δεν μπορούν να βρουν τους εκπροσώπους τους να συζητήσουν. Δεν μπορούν να βγάλουν φωνή. Δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν συλλογικά και να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Για τέτοιους νόμους μιλάμε. Ωραία. Επομένως, πρέπει να σταματήσει η λογική ότι βρήκαμε την ευκαιρία, τη μάσκα, να τη μετατρέψουμε σε φήμωτρο. Γιατί όσο κινδυνεύει η υγεία του λαού μας, είναι εκεί περίοδος που πράγματι, πρέπει να το πούμε καθαρά, κινδυνεύουν και συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες, οι οποίες δεν κατακτήθηκαν εύκολα σε τούτη εδώ τη χώρα.
Ωραία. Δεν κατακτήθηκαν εύκολα, ούτε ήταν δεδομένες. Κατακτήθηκαν με πολύ αγώνα. Κατακτήθηκαν πολλές φορές και με το αίμα και με τις θυσίες ανθρώπων, οι οποίοι ναι, εκφράζονται όχι από εμάς, δεν έχουμε εμείς κανένα μονοπόλιο, αλλά εμείς ήμασταν πρώτοι σε αυτούς τους αγώνες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη, πρώτα απ' όλα εμείς, να μην επιτρέψουμε να αμφισβητηθούν αυτές οι συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες, που είναι όρος για να μπορούμε και εμείς εδώ πέρα σήμερα να συζητάμε, να διαφωνούμε, αλλά και να φτιάχνουμε και μια χώρα προόδου, όχι χώρα καταστολής, με άβρες, με ΜΑΤ, με φήμωτρα, με έναν κόσμο στο γύψο, χωρίς δικαιώματα, που να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην έχει και το δικαίωμα για τον αντίλογο. Γι' αυτό και λέμε ότι εμείς την ψηφοφορία θα απέχουμε. Θα απέχει, λέει και ο Σπύρος. Τέτοια ζητήματα το λέμε καθαρά και το λέμε και σε ανθρώπους που μιλάμε στη δικούσα παράταξη και ξέρουμε ότι διαφωνούν με τέτοιες μεθοδεύσεις. Εδώ είμαστε όλοι, εμείς δεν κρυγόμαστε και είστε πολλοί. Λοιπόν, πάρτε θέση τώρα. Ωραία. Πάρτε θέση τώρα. Αυτό δεν μπορεί να μετατραπεί σε παιχνίδι μικροκομματικό για το ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη απόχη για να μαζεύει ακροδεξιούς και φασίστες και να τους βάζει στο τσουβάλι. Ευχαριστούμε λοιπόν, πρέπει κύριο να πάρετε θέση, να σταματήσει εδώ αυτό το μικροπολιτικό άθλιο, να το πούμε έτσι, πολιτικό παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωτούλη.